Με σύμμαχο τον καιρό γιορτάστηκαν τα Άγια Θεοφάνεια στο λιμάνι του Κατακόλου και στις περισσότερες περιοχές της Ηλίας. Εκδηλώσεις πραγματοποιήθηκαν σε όλους τους δήμους του νομού, στο λιμάνι της Κυλλίνης, τα αλιευτικά καταφύγια Παλουκίου, Λεχενών και Γλύφας, στις παραλίες Ζαχάρος, Κάτω Σαμικού και Κακοβάτου, όπως και στη γέφυρα Άσπρων Σπιτιών στον ποταμό Αλφιό. Στο Κατάκολο το ενδιαφέρον κέντρισε η παρουσία του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας Απόστολου Κατσιφάρα, αλλά και των βουλευτών του νομού. Η θεία λειτουργία τελέστηκε στον ιερό ναό Αγίου Νικολάου, χωροστατούντος του Μητροπολίτη Ηλίας κ. Γερμανού, ενώ λίγο αργότερα ο καθαγιασμός των υδάτων στο λιμάνι τελέστηκε στο νέο παραλιακό κρυπίδωμα του γραφικού χωριού. Στα παγωμένα νερά έδωσαν κυριολεκτικά μάχη 16 άντρες για να πιάσουν τον Τίμιο Σταυρό. Πιο τυχερός στάθηκε ο Αντώνης Φώτης, ομογενής από τους Αγίους 40, που μένει στον πύργο. Είμαι πάρα πολύ ευτυχισμένος. Είμαι πάρα πολλά χρόνια δηλαδή που πέφτω για το Σταυρό. Κάθε χρόνο όμως είναι, τι να πω παιδιά, είναι πάρα πολύ γκίστη. Είμαι πάρα πολύ συγκινημένος. Δηλαδή θα πέφτω συνέχεια, είναι η πρώτη φορά, πέφτω 6-7 χρόνια. Η πρώτη φορά που το πιάνω, νιώθω πάρα πολύ χαρούμενος. Εύχομαι σε όλο τον κόσμο καλή χρονιά. Μακριά από αυτά, ξέρεις, την οικονομική κρίση που έχουμε. Στη συνέχεια, ο Μητροπολίτης Ηλίας ευλόγησε τις πίτες των τοπικών συλλόγων του Κατακόλου και παρατέθηκε μήνυ δεξίωση στους επισήμους στο κοινοτικό κατάστημα του χωριού.